και ξυπνήσατε τις 6. Γενικά πρέπει να πάω μεγάλα ψώνια. Σήμερα θα έχει 22 βαθμούς! Τα παιδιά κοιμήθηκαν στον μπαμπά τους, μου πήραν χάσει τηλέφωνο, μαμά, μπορούμε να κοιμηθούμε στο μπαμπάκι μας. Πιο όμορφο, πρέπει και το μάτι μας. Καλημέρα, Κάραμα. Καλημέρα, Κόσμε. Αι, όχι. Τι? Κόσμε, γίναμε. Κόσμε, είναι κακό πιζάκι. Δεν έχετε σχολείο. Και ξυπνήσατε τις 6. Ποιος θέλει πρωινό? Εγώ. Θέλετε κορνφλέικς? Ναι. Όμως με σοκολάτα. Όχι. Δεν έχουμε, έχουμε με μέλι. Με μέλι? Γιατί? Αμίσα με νουτέλα. Νουτέλα. Ναι. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Σήμερα είπα να ξεκινήσω βλογκάκι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ξυπνήσαμε εμείς, έχω ετοιμάσει τα παιδιά. Έλωσα το μαλλί μου, θέλει λίγο ίσιο μαλλό, βαριέμαι, δεν το ισιώσω. Θα βάλω τα λαδάκια μου. Εν τω μεταξύ, έχω αυτό το λαδάκι από Fresh Line και είναι top, μυρίζει φανταστικά. Σήμερα είναι Σάββατο. Κυριακή, Δευτέρα, τα σούπερ μάρκετ είναι κλειστά. Πρέπει να πάω επιγόντω σούπερ μάρκετ για μεγάλα ψώνια, για να έχω και για την εβδομάδα, γιατί μετά δουλεύω, τα παιδιά ξεκινάνε να ανοίγουν πάλι τα σχολεία. Γενικά πρέπει να πάω μεγάλα ψώνια. Πώς θα το κάνω τώρα? Πόσο θα το κάνω χωρίς αμάξι, δεν ξέρω. Θα πάω δύο φορές? Μη μου γράφετε στα σχόλια γιατί δεν ρωτάς για βοήθεια. Το έχω κάνει τροάκυρο. Για να δω τι ζωγραφίζεις. Αυτό. Τι όμορφο που το έκανες. Τι όμορφο. Βρήκες καινούριο βιβλίο? Ναι. Θες κι εσύ? Ναι, να κάνουμε. Να σου φέρουμε μια καρέκλα εδώ. Ναι. Περίμενε να σου φέρουμε μια καρέκλα. Κοίτα. Τι έχει? Ω, τέλεια. Και κοίτα. Ναι. Αχ, το κορίτσι μου μεγάλωσε. Θέλεις μαζί κάνει. Ναι. Αυτό με το γιούνι. Μμμ. Όμως όμορφα. Όμορφα θα το κάνω. Και εγώ το έκανα όμορφα. Μπράβο. Μαμά! Ναι. Εδώ που είναι κοκοκό. Ναι. Έχει μόνο ένα. Δύο. Έχει και για σένα. Πολύ όμορφο και γλυκούλι. Ναι. Έτσι είναι η μαμά. Ναι, αγάπη μου. Τι φάει θέλεις να κάνω σήμερα? Δεν ξέρω. Πολύ με βοηθάς. Και εγώ που να ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι, γι' αυτό σε ρωτάω να με βοηθήσεις. Πες κάτι, τι να μαγειρέψω. Έτσι. Έλα παπούτσια. Τέο, σουλάω. Ζακέτα, σήκω. Άνοιξε την τουλάπα, πάρε μια ζακέτα. Το καλούιο. Ναι. Το καλούιο είναι στο τουμπαμπά. Πρέπει αυτή τη σακουλά στην εδώ. Τελικά θα πάω τώρα μία φορά
σούπερ μάρκετ μαζί με τα παιδιά και όταν είμαι μόνη θα πάω άλλη μία. Ναι. Είστε έτοιμοι? Ναι. Μήπως θα κρυώσεις έτσι? Όχι. Θα κρυώσεις μόνο με ζακέτα. Ένα μπουφανάκι ακόμα. Σήμερα θα έχει 22 βαθμούς. Θα είναι σαν ζόμπα. Να δεν πάμε και πάστα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, για κάτω. Θα με βοηθήσεις με τα ψώνια. Ποιος το χάλασε? Λοιπόν, τα παιδιά έφυγαν. Εγώ ξεκινάω να μαγειρεύω. Αν και δεν πιστεύω ότι θα φάνε όταν γυρίσουνε, γιατί θα έχουν φάει ήδη. Ας κάνω εγώ να έχει και για αύριο. Φαΐ έτοιμο. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Είναι η επόμενη μέρα. Χθες μετά από τόσες δουλειές και όλα αυτά είναι νοκάουτ. Τα παιδιά κοιμήθηκαν στον μπαμπά τους, με πήραν χθες τηλέφωνο, μαμά μπορούμε να κοιμηθούμε στον μπαμπά, κοιμήθηκαν εκεί. Εγώ έκανα, δεν ξέρω τι με έπιασε, πλυντήρια, στεγνοτήρια, σίδερα, σφουγγάρισα, σκούπισα, πήρα τις σκόνες. Λίγο απ' όλα, αλλά μ' αρέσει. Τώρα ξύπνησα, έκανα μια ωραία μασκούλα και θα ετοιμάσω ένα πολύ ωραίο πρωινό. Λοιπόν, το πρωινό μας είναι έτοιμο. Να σας δείξω τι έχω ετοιμάσει. Έκανα βουλάκια, εδώ έκουσα μερικά λαχανικά, τη μαρμελάδα και τη Φιλαδελφία. Επειδή δεν μου αρέσει να φαίνεται η συσκευασία, το έβαλα έτσι, σε αυτά εδώ μου αρέσει πιο όμορφο. Τρώει και το μάτι μαζί. Έκοψα λίγα φρουτάκια, ψωμάκια και αυτό είναι το πρωινό μας. Αυτό ήταν και το σημερινό βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα βασικά. Πολλά πολλά φιλάκια. I can't feel like what's good, these wigs getting split. Man better breathe and sprint, it's long if I choose to bite down.